Για πέντε, αλλά έχετε χρόνο, δεν υπάρχει θέμα. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε ότι είμαι και στην κοινοβουλευτική μου παρουσία λίγο μίλητος, όσο οφείλει να είναι ένας υπουργός εξωτερικών, αλλά αφού έχουμε θέμα του αντικειμένου μου, επιτρέψτε να πω μερικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τα κόμματα και την στάση που κρατήσαν στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και που δώσανε τη δυνατότητα οι πλάτες της ελληνικής διαπραγματευτικής ομάδος να είναι καλά στημένες, χωρίς ανασφάλειες και χωρίς αμφιβολίες για το πώς βλέπει η πλειονότητα των Ελλήνων αυτή τη διαπραγμάτευση. Θέλω να τους ευχαριστήσω και επισήμως όλους από αυτό το βήμα. Επίσης θέλω να σας πω ότι σήμερα το πρωί έχουμε το πρώτο σχέδιο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ προς το Συμβούλιο Ασφαλείας. Είναι το σχέδιο που έχει υποβάλει. Σε αυτό έχει τρεις διαπιστώσεις που ενδιαφέρουν. Πρώτον, αναφέρει ότι η διάσκεψη Γενέβη σηματοδότησε ένα ιστορικό και αποφασιστικό στάδιο κατά τις συνομιλίες. Δεν κάνει αξιολόγηση δηλαδή ότι απέτυχε ή ότι δεν θα συνεχιστεί. Και θεωρεί ότι ήταν η πρώτη φορά που οι δύο κοινότητες και οι τρεις εγκύτριες δυνάμεις συναντήθηκαν προκειμένου να συζητήσουν κεφάλαια ασφάλειας και εγγύησεων. Είναι η παράγραφος 4 του σχεδίου για το Συμβούλιο της Ασφαλείας. Στην ίδια παράγραφο λέει ότι είναι μεγάλο βήμα που αναδείχθηκε στην ίδια τη διαπραγμάτευση το θέμα των εγγυήσεων και στην παράγραφο 42 υπογραμμίζει ότι ο οργανισμός παραμένει στη διάθεση των μερών, δηλαδή όλων εμάς που συμμετείχαμε, στο πλαίσιο του ρόλου του για να διευκολύνει την παραπέρα διαδικασία του Κυπριακού. Μας δίνει δηλαδή ανοιχτό δρόμο για να συνεχίσουμε να παλεύουμε για μια ορθή και σωστή λύση του Κυπριακού. Δεύτερον, και αυτό να το καταθέσω στα πρακτικά, η παράγραφος 21 του τελευταίου Συνόδου Κορυφής της Ευρώπης είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στο Κυπριακό μετά από μια συζήτηση που προκάλεσε ο Πρόεδρος της Κύπρου και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας στο ίδιο το Συμβούλιο της Σύνοδο Κορυφής. Το δίνω διότι υπήρξε ένα ερώτημα για ποιο λόγο ο Πρωθυπουργός δεν ασχολήθηκε με αυτό το ζήτημα. Υπάρχει γραπτό, είναι παράγραφος 21 των συμπερασμάτων. Επίσης φροντίσαμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι παρατηρητής για πρώτη φορά σε αυτή την πενταμερή διάσκεψη. Και τρίτον, μπορέσαμε να έχουμε εκφρασμένη την θέληση και γνώμη της κατά τις ημερείς συναντήσεις ότι δεν υπάρχει περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση να δεχθεί παρεμβατικά δικαιώματα στο έδαφος της σε κράτος μέλος που διεκδικούσε και απαιτεί η Τουρκία. Αυτά για τα διευκρινιστικά τα δύο κείμενα. Τώρα σας πω τη σκέψη μου. Εγώ αυτό το μάθημα που έβγαλα για τον εαυτό μου, γιατί όλοι πρέπει να μαθαίνουμε, είναι ότι μια καλά σχεδιασμένη και επίμονη διαπραγμάτευση σε συνεργασία με την κυπριακή κυβέρνηση ισχυρή, και έχουμε πέντε φορές να επαναλαμβάνει χθες ο κύριος Αναστασιάδης στη συνέντευξη τύπου του πόσο ισχυρή και σταθερή ήταν αυτή η συνεργασία, μας δίνει τη δυνατότητα να προωθήσουμε μια ατζέντα διαφορετική από ήταν η διαπραγματεύση του Κυπριακού στο παρελθόν. Επίσης, ότι όταν έχει τεκμηριωμένες θέσεις γραπτές και προφορικές και τις προωθείς και τις διεκδικείς, είναι πιο εύκολο να γίνει κατανοητή η άποψή σου. Από αυτή την άποψη, στις δύο συνθήκες του Λονδίνου και της Ζυρίχης που αφορούν την Ελλάδα, διότι συνυπέγραφε, προτείναμε για μένα τη συνθήκη των εγγυήσεων ένα μηχανισμό εφαρμογής και εποπτείας της κατάργησης της συνθήκης των εγγυήσεων και της απομάκρυνσης των τουρκικών στρατευμάτων, την οποία πρόταση επεξεργάστηκε και προσωπικά κατόπιν με τις προτάσεις της Κύπρου και της δικές μας ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, και ήταν η πρόταση με την οποία προσήλθε την Πέμπτη προς την Παρασκευή το βράδυ στη διαπραγμάτευση στην τελική, όπου εκτέθηκε από την υποκρισία και την διγλωσία της Τουρκίας. Διότι η Τουρκία στις συναντήσεις που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ υποσχέθηκε να αποδεχτεί συμβασικές λύσεις. Και όταν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στις πρωινές ώρες, 2 η ώρα το πρωί, ενώπιον της άρνησης της Τουρκίας
να υποβάλει γραπτό στις προτάσεις που του είχε διατυπώσει. Ανέλαβε να τη διατυπώσει ο ίδιος σε μια παράγραφο. Η Τουρκία αρνήθηκε ότι είχε κάνει τέτοια συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα. Απέσυρε την όποια συμβασική της πρόταση και υποχρέωσε επιτόπου τον Γενικό Γραμματέα του ΙΕ να δηλώσει ότι αυτή η διάσκεψη τελειώνει, διότι η Τουρκία άλλα μου είπε, άλλα λέει εδώ και παίρνω πάνω το βάρος μου ότι παρανόησα τις προτάσεις της Τουρκίας. Και ας είπε, δεν το βρίσκω εξαιρετικά ευγενικό όταν υπάρχει πάρα πολύ σαφή διατύπωση του Γενικού Γραμματέα να τίθονται αυτές στην Ελληνική Βουλή υπό αμφισβήτηση. Επίσης, όσον αφορά τη συνθήκη ασφάλειας, η οποία συνθήκη ασφάλειας έχει δύο παραρτήματα. Σας θυμίζω ότι η συνθήκη ασφάλειας λέει ότι τα στρατεύματα Ελλάδος και Κύπρου και Τουρκίας μπορεί να είναι 950 και 650 αντίστοιχα, ότι πρέπει να είναι σε κοινό στρατηγείο και ότι πρέπει να βρίσκονται υπό εκπεριτροπή διοίκηση, Κύπρος πρώτη χρόνο, Ελλάδα δεύτερο, Τουρκία τρίτο. Και όταν ερωτήθηκαν οι Τούρκοι τι εννοούν με συνθήκη ασφάλειας αυτό ακριβώς το περιεχόμενο, δεν ήταν σε θέση ούτε καν να συμφωνήσουν με το ίδιο τους το αίτημα να διατηρηθεί αυτή η συνθήκη και να μην αποσυρθεί ο στρατός τους. Διότι δεν είχαν ακριβή εικόνα του τι σήμαινε και υιοθέτησε ο ΙΕ, και αυτό πάλι χάρη στη διαπραγματευτική μας τακτική, την πρότασή μας για ένα σύμφωνο φιλίας, το οποίο θα κρατάει ζωντανές τις πολιτισμικές, οικονομικές, εκπαιδευτικές, μορφωτικές σχέσεις ανάμεσα στις τρεις χώρες Τουρκία, Ελλάδα και Κύπρο, αλλά θα καταργεί κάθε δυνατότητα επέμβασης, οποιοδήποτε, και κάθε τέτοια στρατιωτική πτυχή που θα διευκόλυνε σε μια τέτοια κατάσταση. Θέλω να σημειώσω, δεύτερον, ότι αυτή η πολιτική μας, με αυτές τις προτάσεις μας, είχε στιγμές που είχε τη συντριπτική πλειοψηφία μέσα στη διάσκεψη. Ακόμα και οι Βρετανοί αναγκάστηκαν να τις υιοθετήσουν. Ακόμα και ο ΙΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση τις υποστηρίξανε. Και είναι η πρώτη φορά που οι Τούρκοι βρεθήκαν σε διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό μόνοι τους. Και αυτό το θεωρώ σημαντικό βήμα. Διότι χάρη σε αυτό το σημαντικό βήμα μπήκε πλέον στην ατζέντα του Κυπριακού και είναι κεκτημένο το ότι η Κύπρος πρέπει να γίνει ένα κανονικό φυσιολογικό κράτος, δηλαδή χωρίς ξένα στρατεύματα και ξένες εγγύησεις. Και πρέπει να σας πω με ικανοποίηση ότι αυτή η διατύπωσή μας ότι η Κύπρος πρέπει να είναι ένα κανονικό κράτος έγινε αποδεκτή και υιοθετήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα του ΙΕ. Εδώ δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνουμε πολλές ερμηνείες ή να ακούμε τους συγκεκριμένους καλοθελητές που έχουν άλλου είδους σχέσεις με κανάλια που αφορούν το Κυπριακό και οι οποίοι συναντιόντουσαν τα βραδινά με συγκεκριμένο άνθρωπο από τον ΟΗΕ ενάντια στη θέση του Γενικού Γραμματέα. Αλλά πρέπει να παρακολουθούμε τι ακριβώς είπε ο Γενικός Γραμματέας. Ότι πρέπει να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα. Ότι πρέπει να σταματήσουν τα παρεμβατικά δικαιώματα. Ότι πρέπει να υπάρξει ένα σύμφωνο φιλίας και ο πρότεινε ο ίδιος ένα μηχανισμό παρακολούθησης όλων αυτών. Και έχει σημασία αυτό. Γιατί στη διαπραγμάτευση οι Τούρκοι αναγκάστηκαν κάτω από τη δικιά μας επιμονή να εξηγήσουν τι τα θέλουν όλα αυτά. Ο Σαβούσουγλου επί ώρες έλεγε: τα έχω εξηγήσει στο Γενικό Γραμματέα του ΙΕ. Τι το θέλετε, κύριε Τσαβούσουγλου, το δικαίωμα παρέμβασης? Και στο τέλος είπε: να σας πω τι το θέλω. Να μπορεί η Τουρκία να επεμβαίνει όποτε θέλει και όποτε χρειαστεί. Πώς να επεμβαίνει στρατιωτικά? Αυτά δεν είναι ευκαιρίες. Αυτές είναι αποκαλύψεις. Και είναι επίσης αποκάλυψη ότι όταν ο πρόεδρος Αναστασιάδης επέμβλησε τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών να του πει τελικά γιατί είναι τόσο ευέλικτος όπως περιέγραφε και αν θέλει απλώς μια συμφωνία που θα λέει όσον αφορά τον τουρκικό στρατό η Τουρκία θα είναι ευέλικτη, όσον αφορά τα ηγετικά δικαιώματα η Τουρκία θα είναι ευέλικτη, όσον αφορά τις παρεμβάσεις η Τουρκία θα είναι ευέλικτη, αυτό του έλεγε ο πρόεδρος Αναστασιάδης, αναγκάστηκε να πει ότι η Τουρκία δεν θέλει να πάρει τα στρατεύματά της από την Κύπρο, δεν θέλει να παραιτηθεί από τα δίθεν παρεμβατικά δικαιώματα και ότι αυτά πρέπει να διατηρηθούν για 15 χρόνια και μετά θα γίνει μια ανασκόπηση, review, κατά πόσο είναι όριμα τα πράγματα για να φύγει ή όχι. Ήθελε δηλαδή στο New States of Affairs, στη νέα κατάσταση, στις νέες συνθήκες για την Κύπρο, να διατηρήσει όλα αυτά τα συμφέροντα και όλες αυτές τις δυνατότητες. Εμείς δεν θέλαμε να υπερρύψουμε ευθύνες σε κανέναν. Πήγαμε εκεί γιατί θέλαμε να λύσουμε το πρόβλημα.
Και η απόδειξη ότι θέλαμε να λύσουμε το πρόβλημα είναι ότι για όλα τα ζητήματα είχαμε προετοιμάσει όλους τους εταίρους μας με τις συγκεκριμένες προτάσεις που είχαμε και με την υποστήριξη των αντίστοιχων της Κύπρου. Όμως πήγαμε στη διαπραγμάτευση για το Κυπριακό με μία αρχή με την οποία φαίνεται ότι de facto δεν συμφωνούν όλα τα κόμματα. Ποια είναι αυτή η αρχή? Τα εσωτερικά ζητήματα της Κύπρου. Η εσωτερική πτυχή του Κυπριακού δεν αφορά την Ελλάδα. Διότι η Ελλάδα είναι μόνο εγγύητρια δύναμη. Πέρα από συναισθηματισμούς και ιστορικούς δεσμούς. Πέρα από το γεγονός ότι όλοι μας πολιτικοποιηθήκαμε στη γενιά μου χάρη και εξαιτίας, πιο σωστά, του Κυπριακού. Η Ελλάδα δεν δικαιούται να παρεμβαίνει στα εσωτερικά της Κύπρου. Και όποτε το επιχείρησε στο παρελθόν, το πλήρωσε ακριβά και η Κύπρος και ο Κυπριακός λαός και ο Ελληνισμός συνολικά. Κατά συνέπεια, δεν είναι δουλειά της χώρας μας να αξιολογεί τη διαπραγμάτευση των εσωτερικών πτυχών του Κυπριακού. Και αυτό επίμονα το υποστηρίξαμε, διότι η επιδίωξή μας ήταν να κρατήσουμε την Τουρκία μακριά από την εσωτερική πτυχή. Να αναγκάσουμε όλους να αποδεχτούν αυτό που ήθελε ο ΙΕ και έκανε, ότι η εσωτερική πτυχή του Κυπριακού είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης ανάμεσα στις δύο κοινότητες, στις οποίες ο ένας είναι ο ηγέτης ταυτόχρονα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν ανακατευτήκαμε λοιπόν στην εσωτερική πτυχή. Και αν στην ελληνική κυβέρνηση γίνεται κριτική για οποιασδήποτε συμφωνίες που άλλοι θεωρούν καλές και άλλοι όχι για την εσωτερική πτυχή του Κυπριακού, αντιλαμβάνουμε ότι δεν έχουν να κάνουν κριτική για την πολιτική που ακολουθήσαμε στα ζητήματα εγγύησης και ασφάλειας. Για τον τρόπο που βάλαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και για το γεγονός ότι ο ΙΕ για πρώτη φορά επίσημα δήλωσε με τα χείλη του Γενικού Γραμματέα του ότι στο Κυπριακό δεν μπορεί τρίτη χώρα να έχει παρεμβατικά δικαιώματα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα. Δεν είμαστε στην εποχή που μας κατηγορούσαν πριν 15 χρόνια ότι δεν θέλαμε λύση. Δεν είμαστε στην εποχή που θεωρείται αυτονόητο οι Τούρκοι να διατηρούν αυτά τους τα δικαιώματα. Είμαστε πια στην εποχή που πλην Τούρκων ουδείς θεωρεί αυτονόητο κάποιος να έχει στρατό σε τρίτη χώρα παρά τη θέλησή της και κάποιος να μπορεί να παρεμβαίνει σε αυτήν. Γι' αυτό, για να μπορέσουμε να πετύχουμε οτιδήποτε πετύχαμε, να την αναβάθμιση αυτών των ζητημάτων, την απαλλαγή του ελληνοκυπριακού στοιχείου από τις ευθύνες και τον πόλεμο ευθυνών που γινόταν στο παρελθόν σε βάρος τους, αντιμετωπίσαμε από κοινού με την Κυπριακή Δημοκρατία όλα τα ζητήματα που ήταν ανοιχτά. Είναι ολοφάνερο ότι δεν τέλειωσε το κυπριακό πρόβλημα μετά τη διάσκεψη της Ελβετίας. Είναι ολοφάνερο ότι τα προβλήματα είναι εκεί και μας περιμένουν. Όμως η διαπραγματευτική θέση της Κύπρου και της Ελλάδος είναι διαφορετική από ό,τι πριν από τη διάσκεψη της Ελβετίας. Και η θεματολογία, η ατζέντα του Κυπριακού είναι διαφορετική. Έχει γίνει αποδεκτός ότι ο πυρήνας του είναι αυτό που είχε ξεχαστεί, οι εγγυήσεις και η ασφάλεια. Θα δούμε τουρκικές προκλήσεις, πιθανόν. Μην θεωρείτε ότι οι Τούρκοι είναι αίτητοι. Κοιτάξτε με τι ευκολία οι Ισλαμιστές τσιχαντιστές καταστρέψανε μεγάλο μέρος του τουρκικού μηχανισμού μες στην ίδια τη Συρία και τα μεγάλα προβλήματα που έχει η τουρκική στρατιωτική μηχανή εκεί. Δεν υποτιμώ, αλλά ούτε θέλω να υπερτιμώ κανέναν. Πρέπει κανείς να διαμορφώνει τις συμμαχίες του, να έχει την απαιτούμενη στρατηγική, να έχει την κοινή συνεργασία με την Κύπρο. Γι' αυτό την επόμενη Δευτέρα, μετά το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, θα βρεθεί η ίδια ελληνική αντιπροσωπεία που ήταν στην Ελβετία, πιο λίγη βέβαια, θα βρεθεί στην Κύπρο για να κουβεντιάσουμε το πώς θα πρέπει να συνεχίσουμε και να επιδιώκουμε τη λύση του Κυπριακού, πώς θα αξιοποιήσουμε τις σημερινές νέες δυνατότητες αλλά και τα προβλήματα που ανακύπτουν, να συζητήσουμε για την Τελωνιακή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Πολιτική απέναντι στην Τουρκία και να διαμορφώσουμε μια κοινή γραμμή πλεύσης μαζί με την Κυπριακή Δημοκρατία, να συζητήσουμε πώς θα αξιοποιηθούν οι νέες δυνατότητες που έχουμε για τη δημόσια διπλωματία και την επιδίωξη να έχουμε υψηλές επαφές παντού στον κόσμο και να εξηγήσουμε τι πραγματικά συνέβη, ώστε με συγκεκριμένη την αλήθεια, γιατί η αλήθεια είναι πάντα συγκεκριμένη,
να δυναμώσουμε το μέτωπο των δυνάμεων και από πλευράς μας αλλά και διεθνώς, που επιδιώκουν μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Δηλαδή μια λύση χωρίς στρατεύματα καροτυχής, χωρίς συνθήκες εγγύησης τρίτων, με τον Κυπριακό λαό να αποφασίζει ο ίδιος. Και όταν λέω ο Κυπριακός λαός να αποφασίζει ο ίδιος, εννοώ τις δύο κοινότητες και τις τρεις μειονότητες. Η Ελλάδα υπερασπίστηκε στα 2,5 χρόνια των διαπραγματεύσεων τα δικαιώματα της τουρκοκυπριακής κοινότητας να νιώσει ως το δυνατόν περισσότερο ότι το μέλλον της είναι σε αυτό το νησί στη Μεγαλόνησο, διότι οι Τουρκοκύπροι είναι αυτοί που υπέστησαν την πότα του τουρκικού στρατού και οι μισοί από αυτούς αναγκάστηκαν να φύγουν, να καταφύγουν στο εξωτερικό, να δώσουμε το μέγιστο αίσθημα και δυνατότητα ασφάλειας σε όλο το κυπριακό λαό, ιδιαίτερα στους Ελληνοκύπριους, αλλά να αποκαταστήσουμε και τα δικαιώματα των τριών μειονοτήτων, μικρών που είναι, αλλά είναι καθήκον μας και αυτούς να τους παίρνουμε υπόψη μας στην ίδια την Κύπρο. Και να σας θυμίσω και κάτι. Στο μέλλον στην Κύπρο, και το είπα εγώ στο Γενικό Γραμματέα, μπορεί να υπάρχουν και πολίτες που να θέλουν να ονομάζονται μόνο Κύπροι. Έχουμε δει τις νομικές υποθέσεις με τη Βοσνία σε αυτή την υπόθεση. Θα πρέπει και σε αυτό να είμαστε προσεκτικοί. Διότι η δημοκρατία στην Κύπρο πρέπει να είναι η δημοκρατία των κοινοτήτων, αλλά και η δημοκρατία των πολιτών που έχουν τα δικά τους ατομικά συμφέροντα. Ευχαριστώ πολύ.